μιλήσουμε για καλοκαίρι και ελληνικό τουρισμό και Airbnb. Δόθηκε με τη βοήθεια της τεχνολογίας του διαδικτύου μια κοινή συνέντευξη τύπου Θεσσαλονίκης-Αθήνας, μπορούμε να πούμε, δηλαδή του Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων, του ΠΑΣΙΔΑ, του κ. Ανδρέα Χίου, του Θεσσαλονικιού Προέδρου του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου Βόρειας Ελλάδας, του Κώστα του Γεωργάκου, που είναι μεσίτης, συνιδρυτής της Parthenon Real Estate, και του Προέδρου του Συλλόγου Μεσητών Αττικής, του κυρίου Λευτέρη Ποταμιάνου. Σύμφωνα με στοιχεία λοιπόν και από τον ΠΑΣΙΔΑ, που τα γνωστοποίησε ο κύριος Χίου, φέτος αναμένονται έσοδα από τη βραχυχρόνια μίσθωση, δηλαδή από τις κρατήσεις μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb, της τάξης των 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ελλάδα, έναντι 3,3 δισεκατομμυρίων το 2022. Μιλάμε για μια μεγάλη αύξηση. Τα ακίνητα που είναι σε βραχυχρόνια μίσθωση σε όλη τη χώρα υπολογίζονται στις 145 με 150 χιλιάδες. Από αυτά περίπου 4.000 βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για τα περίχωρα και άλλα 4.500 στη Χαλκιδική. Δηλαδή, Θεσσαλονίκη με Χαλκιδική μαζί έχουν περίπου 8.500 ακίνητα σε Airbnb. Ενώ άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που ανεβαίνουν στο Airbnb είναι η Καβάλα και η Πιερία, με 400 και 200 ακίνητα αντίστοιχα αυτή τη στιγμή σε τέτοιες πλατφόρμες. Μάλιστα. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι το ενδιαφέρον για τη βραχυχρόνια μίσθωση για τη Θεσσαλονίκη προέρχεται κατά 40% από Βολκάνιους και για τη Χαλκιδική κατά 60%. Πες μας τώρα για τις ενστάσεις των μεσητών σχετικά με το πρόγραμμα Βεβαίως. Σπίτι μου. Βεβαίως. Υπάρχουν ενστάσεις και από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα, δηλαδή εκφράστηκαν ενστάσεις και από τον κύριο Ποταμιάνο και από τον κύριο Γεωργάκο. Όχι γι' αυτό καθ' αυτό το πρόγραμμα, με την έννοια λένε ότι είναι ένα καλό πρόγραμμα, αλλά για το timing. Υποστηρίζουν ότι η αγορά αυτή τη στιγμή είχε ούτως ή άλλως έλλειψη ακινήτων. Βγαίνει και αυτό το πρόγραμμα που αυξάνει πολύ τη ζήτηση, με αποτέλεσμα, όπως λένε, αναμένουν ότι θα δημιουργηθούν στρεβλώσεις. Δεν υπάρχουν επαρκή ακίνητα που να τηρούν και τα κριτήρια του συγκεκριμένου προγράμματος και κρούν κόδωνα κινδύνου για περαιτέρω αύξηση των τιμών, οι οποίες υπενθυμίζουμε ότι έχουν αυξηθεί ήδη πολύ σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργάκος, στη Θεσσαλονίκη από τα 10 ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος σπίτι μου, μόλις στα 2 οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές προχωρούν στο επόμενο βήμα. Και αντίστοιχα ο κ. Ποταμιάνος τόνισε ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 26.500 αιτήσεις στο πρόγραμμα σπίτι μου, από τις οποίες έχουν προεγκριθεί 3.500 και κουμπώνουν σε αυτές τις προεγκρίσεις 716 ακίνητα, δηλαδή μιλάμε για μια τεράστια διαφορά. Χωρίς όμως και αυτό να σημαίνει ότι θα προχωρήσουν οι συγκεκριμένες αγοραπολισίες. Είναι ένα καλό πρόγραμμα μεν θεωρητικά, αλλά λένε ότι είναι πολύ κακή η χρονική στιγμή της υλοποίησής τους και να πούμε ότι προτείνουν οι μεσίτες να γίνουν ΣΔΙΤ, σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για τη δημιουργία νέων και σύγχρονων κατοικιών σε οικόπεδα που θα ορίσει η πολιτεία. Αυτή είναι μια πρόταση των μεσητών. Το κατά πόσο είναι υλοποίησιμη, αυτό είναι κάτι που φαντάζομαι ότι θα πρέπει να εξεταστεί από όλες τις πλευρές. Τώρα, Βάσο, έχουμε ένα λεπτό. Αφήνουμε